Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό θέμα σήμερα. Μη φύγετε, μας ενδιαφέρει όλους. Πολύ ενδιαφέρον, μας ενδιαφέρει όλους. Η έμφαση είναι στο ενδιαφέρον. Ψυχοανεκπαίδευτη και τοξικότητα είναι ο τίτλος που έβαλα όταν φύλαξα το σχόλιο του τηλεθεατή για να κάνω αυτό το βίντεο. Ζήτησε ένα βίντεο στο οποίο να εστιαστώ στο πώς να φροντίζουμε τον εαυτό μας, τα συναισθήματα μας. Θέλω να μας κάνεις ένα τέτοιο βίντεο, ίσως να προτείνεις τεχνικές καθημερινές που θα μας βοηθήσουν και τα λοιπά, λέει ο άνθρωπος που σχολιάζει, και να μην το πας τόσο στη συμπεριφορά των άλλων και στο τι μας κάνουν οι άλλοι, γιατί πολλοί από εδώ στο κανάλι ίσως ικανοποιούνται με αυτά. Ξέρω ότι εσύ το κάνεις για να μας βοηθήσεις, αλλά ίσως αποτελεί ένα πάτημα σε ανθρώπους που αρέσκονται να τα ρίχνουν όλα στους άλλους, να μένουν αδρανείς και να μην δουλεύουν όλα όσα έχουν μέσα τους, τα οποία δεν αντιλέγω, ίσως έχουν προκληθεί από κακή συμπεριφορά των γονέων τους και τρίτων, όμως σε κάθε περίπτωση μένουν στάσιμοι και δεν διεργάζονται κανένα συναίσθημα. Πολύ ενδιαφέρον σχόλιο αυτό, ήταν κάτω από κάποιο βίντεο, 10 Ιουλίου το είχα σημειώσει, δεν θυμάμαι κάτω από ποιο βίντεο, και να κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Φυσικά εδώ να θυμίσω, να υπενθυμίσω και στον τηλεθεατή που έκανε το ερώτημα, αλλά και σε όσους παρακολουθείτε τώρα αυτό το βίντεο, ότι το κανάλι μας είναι ψυχοεκπαιδευτικό και όταν συζητάμε ιστορίες ανθρώπων ή όταν κάνουμε θεωρητικά vlogs, ο σκοπός μας είναι η ψυχοεκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση σημαίνει να γνωρίσουμε πράγματα γύρω από την επιστήμη της ψυχολογίας, βασικές αρχές της επιστήμης της ψυχολογίας, και να βοηθηθούμε ώστε να τις εφαρμόσουμε στην καλυτέρευση της καθημερινής μας ζωής. Και επειδή όταν γίνεται ψυχοεκπαίδευση, έχουμε τον ψυχοεκπαιδευτή που είναι ψυχολόγος και τους ψυχοεκπαιδευόμενους, έχω την εντύπωση ότι ο ψυχολόγος ίσως γνωρίζει λίγο καλύτερα αν είναι χρήσιμο να αποδώσουμε τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δηλαδή, εξηγούμε σε πιο απλά ελληνικά. Όταν ένας άνθρωπος έχει βιώσει αρνητικές εμπειρίες, τραυματικές εμπειρίες, όταν ένας άνθρωπος έχει μεγαλώσει με ένα κακοποιητικό τρόπο, όταν ένας άνθρωπος είναι θύμα κακοποιητικών εμπειριών, χρειάζεται, είναι απαραίτητο να δικαιωθεί. Δηλαδή να ακούσει από την ψυχοεκπαίδευση, από τον ψυχολόγο στον οποίο θα απευθυνθεί, σε πρώτο στάδιο πάντοτε, να ακούσει ότι ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο που νιώθεις πληγωμένος. Έχεις δίκιο που είσαι απογοητευμένος, που είσαι απογοητευμένη. Έχεις δίκιο που νιώθεις αδικημένος, αδικημένη. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του και να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και να επεξεργαστεί τα συναισθήματα του και να εξελίξει τη ζωή του και να αλλάξει τον εαυτό του προς το καλύτερο, αν δεν δικαιωθεί πρώτα. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πληγή που βρίσκεται σε σύψη και να του πεις, ξέρεις, δεν χρειάζεται να γίνει επέμβαση, να καθαρίσει η πληγή από τοπίο, να γίνει συγγραφή, να γίνει θεραπεία της πληγής και μετά να αρχίσεις να κουνάς το χέρι σου, να το εξασκείς και να εξελιχθείς και να αλλάξεις. Παρόλο που κάποιοι μπορεί να ενοχλούνται όταν εδώ στο κανάλι αποδίδουμε ευθύνες σε τοξικούς γονείς, σε αμελή παιδική διαπαιδαγώγηση και ανατροφή, όταν λέμε πράγματα τα οποία μπορεί να θίγουν τον κοινωνικό καθώς πρεπισμό και να δίνουν έτσι την αίσθηση του εντός εισαγωγικών εγωισμού, άμα πια όλοι αυτοί εδώ σε αυτό το κανάλι που χαίρονται να λέμε για τους γονείς που φταίνε ή που χαίρονται να λέμε για τους κακοποιητικούς συντρόφους που μας κακοποίησαν ή για τους φίλους που μας πρόδωσαν ή για τους ανθρώπους που μας έχουν απογοητεύσει, ας αναλάβουν πια επιτέλους την ευθύνη του εαυτού τους. Θέλω να πω ότι αν δεν δικαιωθούμε πρώτα, δεν μπορούμε να έχουμε την ψυχική δύναμη για να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας.
όταν σηκώνουμε βάρη που δεν μας ανήκουν, αυτά είναι δυσβάσταχτα. Όταν επιχειρούμε να σηκώσουμε βάρη που δεν μας ανήκουν, αυτά είναι δυσβάσταχτα και η προσπάθεια μας αποτυγχάνει. Άρα, φίλε που έκανες το σχόλιο, θα σου πω ότι μπορεί να ενοχλείσαι και να θεωρείς ότι κάποιοι χαίρονται, έτσι με δεν μ' άρεσε το σχόλιο που έκανες, κάποιοι απεδό μπορεί να χαίρονται και να ευχαριστούνται με αυτά. Θέλω να είμαστε έτσι αγαπητικοί και κατανοητικοί προς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε μαζί σε αυτή την ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα και να δείχνουμε αγάπη και κατανόηση για τα διάφορα στάδια στα οποία μπορεί να βρίσκεται ο καθένας, κατανόηση του εαυτού του, κατανόηση των ανθρωπίνων σχέσεων κλπ. Κλπ. Και ότι δεν είναι ντροπή και δεν είναι κάτι επονίδιστο, να ντρέπεται κάποιος γι' αυτό δηλαδή, το να έχει την ανάγκη να δικαιωθεί. Εξάλλου, η αδικία προκαλεί κατάθλιψη, το έχουμε πολλές φορές, μεταξύ άλλων προκαλεί και κατάθλιψη και προκαλεί μεγάλες συναισθηματικές δυσκολίες. Γι' αυτό στο πρώτο στάδιο της θεραπείας ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι αδικημένος, πληγωμένος, κακοποιημένος, ψυχικά κακοποιημένος, χρειάζεται αναγνώριση αυτού που του έχει συμβεί. Και επειδή κάποιοι από εμάς έχουμε δεχθεί για χρόνια κακοποίηση και παρεξήγηση, το περιβάλλον μας δεν μας αποδέχεται. Το περιβάλλον μας βγάζει τους τρελούς του χωριού και τους τρελούς της παρέας. Ίσως έχουμε ανάγκη να ακούσουμε πολλές φορές ότι δεν φταίσαι εσύ, για παράδειγμα, που έχεις γεννηθεί με γονίδια να είσαι χοντρούλης ή χοντρούλα, φταίνε αυτοί που σου έλεγαν άσχημα λόγια. Ή δεν φταίσαι εσύ που έχεις γεννηθεί με ένα διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, φταίνε οι άλλοι οι οποίοι διαπράττουν εγκλήματα ρητορικής μίσους. Δεν φταίσαι εσύ που επέλεξες να χωρίσεις από τη σχέση σου ή από τον γάμο σου. Φταίνε οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται την ελεύθερη σου βούληση να πράξεις κάτι τέτοιο. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Άρα η δικαίωση και η επιβεβαίωση του αρνητικού συναισθήματος, δηλαδή το να υπάρχουν άνθρωποι που θα σε ακούσουν και θα σου πούν «Σε καταλαβαίνω». Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθεις. Φαντάζομαι ότι δυσκολεύεσαι πολύ με αυτό που σου συνέβη. Φαντάζομαι ότι βιώνεις δυσάρεστα συναισθήματα. Αυτή η αναγνώριση της συναισθηματικής δυσπραγίας στην οποία βρίσκεσαι, η αναγνώριση του δίκιου σου είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποθεραπεία σου από τα ψυχικά τραύματα που έχεις βιώσει. Αν δεν γίνει αυτό, αν δεν δικαιωθείς και στη ψυχοεκπαίδευση και στη ψυχοθεραπεία, δεν μπορείς να πας στο επόμενο στάδιο, και είναι ναι το επόμενο στάδιο, αυτό της ανάληψης της ευθύνης για την αλλαγή σου. Είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στάδιο του να είμαστε ικανοί να αναλάβουμε την ευθύνη της αλλαγής του εαυτού μας, να δικαιωθούμε. Το έχω πει έτσι με πολλούς τρόπους, το έχω τονίσει και το έχω ξανατονίσει, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να επαναθυματοποιούμε τα θύματα ψυχικής κακοποίησης με το να τους λέμε ότι αρέσκεστε στο να ακούτε ότι φταίνει άλλοι και να μην αναλαμβάνετε την ευθύνη του εαυτού σας. Δικαιωμένος πλέον ο άνθρωπος ο οποίος έχει αδικηθεί, τότε μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, όπου είναι πώς εγώ κάνω τη ζωή μου καλύτερη. Οι άλλοι, οι γονείς μου, οι πρώην σύντροφοι, οι πρώην φίλοι μου έχουν φερθεί όπως μου έχουν φερθεί. Έχω βιώσει όλα αυτά που έχω βιώσει. Φταίνε οι άλλοι στο βαθμό που φταίνε οι άλλοι για αυτά που έχουν συμβεί σε μένα. Όμως τώρα εγώ σήμερα, από εδώ και πέρα, πώς αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου και πώς εγώ βοηθώ τον εαυτό μου να αλλάξω τη ζωή μου προς το καλύτερο. Πώς αφήνω πίσω μου την τοξική κληρονομιά που μου έχουν δώσει οι άλλοι άνθρωποι που έχουν επιδράσει στη ζωή μου, ή πώς αφήνω την τοξικότητα που έχω προσλάβει μέσα από δύσκολες σχέσεις που είχα μέχρι τώρα στη ζωή μου. Είναι πολύ βασικό ζήτημα να συνειδητοποιήσουμε όλοι
ότι το σήμερα και το αύριο μας ανήκει. Και αν το θελήσουμε και αν προετοιμαστούμε κατάλληλα γι' αυτό, μπορούμε να το διαμορφώσουμε εμείς. Μπορούμε να γίνουμε εμείς ο σκηνοθέτης της δικής μας ζωής. Όταν είσαι μικρός, όταν είσαι βρέφος, όταν είσαι παιδί, όταν είσαι έφηβος, όταν είσαι στην πρώτη νεότητα, προτού ακόμη αποκτήσεις την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα του να διαχειρίζεσαι τα δικά σου συναισθήματα επαρκώς, δυσκολεύεσαι να προγραμματίσεις τη δική σου ζωή και να σκηνοθετήσεις τη δική σου ζωή, να τη σκηνοθετήσεις με την καλή έννοια, δηλαδή εσύ να αποφασίζεις προς τα που θα κινηθεί η ζωή σου και να το εφαρμόζεις. Όταν όμως είσαι σε μία ηλικία στην οποία έχεις οριμάσει επαρκώς, έχεις φύγει από την εφηβεία, έχεις ξεφύγει από την εφηβεία, είσαι άνω των 26-28 χρονών και έχεις περάσει και μέσα από επαρκή ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία αν το χρειάζεσαι, τότε μπορείς τα πράγματα που έχεις στα χέρια σου, τα δεδομένα που έχεις στα χέρια σου που έχουν να κάνουν με το ποιος είσαι, τι χαρίσματα έχεις, τι δυνάμεις έχεις και τι αδυναμίες έχεις, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου και να τα χρησιμοποιήσεις ούτως ώστε να σχεδιάσεις το παρόν και το μέλλον σου. Πολλές φορές κουβαλούμε μέσα μας έναν αδέκαστο κριτή, έναν αυστηρό κριτή που επαναλαμβάνει και παπαγαλίζει τις φωνές των αρνητικών ανθρώπων και των τοξικών ανθρώπων που πέρασαν από τη ζωή μας. Μπορεί οι γονείς μας να έχουν πεθάνει πλέον, αλλά να ακούμε μέσα μας κάθε φορά τη φωνή τους όταν πάμε να πάρουμε μια απόφαση. «Μα, δεν θα το καταφέρεις αυτό. Μα, πού πας, πού νομίζεις ότι πας. Μην απλώνεις ψηλά τα χέρια σου. Δεν θα τα καταφέρεις». Επικριτικοί γονείς, αποκαρδιωτικοί γονείς. Να ακούμε αρνητικές κρίσεις για εμάς που θα μας τις έλεγε ένας πρώην ή μια πρώην κακοποιητικός, κακοποιητική σύντροφος, εάν ήταν στη ζωή μας τώρα. Να ακούμε τη φωνή του φθόνου ενός πρώην φίλου, μιας πρώην φίλης που θα μας έλεγαν πράγματα για να μας μειώσουν, για να μας ρίξουν προς τα κάτω, που θα μας θύμιζαν τις αδυναμίες μας αντί τις δυνάμεις μας, που θα μιλούσαν για κάποιες ευάλωτες στιγμές μας και να μας τις επαναφέρουν στο παρόν προκειμένου να μας αποθαρρύνουν από το να κάνουμε νέα ξεκινήματα. Γιατί ναι, για να βρίσκεται ένας άνθρωπος σε αυτό το κανάλι και να παρακολουθεί αυτά τα βίντεο και να ακούει αυτές τις ιστορίες, σημαίνει ότι είχε και έχει και το δικό του μερίδιο τοξικότητα στη ζωή του, ότι έχει βιώσει και έχει βρεθεί μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Όταν ο άνθρωπος δικαιωθεί και το πιστέψει και το δεχθεί και το ακούσει επαρκώς ότι δεν φταίσαι εσύ για ό,τι σου συνέβη και όταν δεν ήσουν σε ηλικία να αναλάβεις την ευθύνη της ζωής σου, δεν φταίσαι εσύ για τις προδοσίες που έχεις δεχθεί, δεν φταίσαι εσύ για τον τοξικό τρόπο που σου έχουν συμπεριφερθεί άνθρωποι στο παρελθόν, όταν το αποδεχθεί αυτό και απελευθερωθεί από ενοχές που δεν του ανήκουν, μπορεί να αναλάβει την ενορχίστρωση της ζωής του στο παρόν και στο μέλλον. Χρειάζεται, αν κουβαλούμε τέτοιους τοξικούς επικριτές μέσα στο μυαλό μας, αυστηρές φωνές ανθρώπων από το παρελθόν, να καθαρίσουμε λίγο τη σκέψη μας. Να ξεφορτωθούμε αυτές τις φωνές. Φωνές που μας μειώνουν, φωνές που μας τρομάζουν, φωνές που μας φοβίζουν. Πώς αλλάζω αυτές τις αρνητικές πεπιθήσεις που έχω για τον εαυτό μου και αυτή τη μίζερη αντιμετώπιση του εαυτού μου? Πώς? Σίγουρα το νούμερο ένα εργαλείο για να το επιτύχω αυτό είναι η ψυχοθεραπεία. Το δεύτερο είναι η ψυχοεκπαίδευση. Και το τρίτο είναι προσπαθώντας να έχω στη ζωή μου θετικές δημιουργικές εμπειρίες. Χρειάζεται να προσπαθήσεις να αλλάξεις την εικόνα που έχεις για σένα. Αυτό γίνεται και με γνωστική προσπάθεια, δηλαδή προσπαθώντας να κάνεις αστυνόμευση των σκέψεων σου, όπως έχουμε πει κάποιες φορές στα πρόσφατα vlog στα θέματα αυτοβελτίωσης, ότι είναι καλή ιδέα να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ασχολούμαστε για πολλή ώρα με τέτοιες αρνητικές σκέψεις και αρνητικές προβλέψεις για μας και το παρόν και το μέλλον μας. Και το επόμενο στάδιο είναι να προσπαθούμε. Να προσπαθούμε να κάνουμε αλλαγή για μας. Δεν νιώθω καλά σήμερα,
Σπρώχνω τον εαυτό μου να βγω μια βόλτα στη φύση, να βγω να πάρω καθαρό αέρα, να σκυθώ έξω στο ύπαιθρο, να πάω να απολαύσω μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο ποτάμι ή σε οποιαδήποτε φύση, ένα πάρκο σε μια πόλη, αν είμαι σε μια πόλη που δεν έχει θάλασσα. Βγαίνω έξω στη φύση, κινούμαι, διαβάζω βιβλία τα οποία είναι εμψυχωτικά, τα βιβλία αυτοβελτίωσης είναι πολύ χρήσιμα, τα βιβλία που διαβάζουμε στην συμμετοχή επίσης μπορούν να είναι χρήσιμα. Επιδιώκω να συναναστρέφουμε με ανθρώπους που έχουν θετική στάση ζωής. Επιλέγω, για παράδειγμα, στο εργασιακό μου περιβάλλον ή στο οικογενειακό μου περιβάλλον ή στο φιλικό μου περιβάλλον να συναντιέμαι πιο συχνά με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι αισιόδοξοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι άνθρωποι και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Φροντίζω ούτως ώστε να παίρνω όσο το δυνατό λιγότερη τοξικότητα στο παρόν, εφόσον έχω δεχθεί μεγάλες δόσεις τοξικότητας στο παρελθόν, και κατευθύνω τη σκέψη μου, κατευθύνω τις προσπάθειές μου, κατευθύνω τις ενέργειες μου στο να βελτιώσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Ναι, έχω αδικηθεί στο παρελθόν. Ναι, έχω κακοποιηθεί στο παρελθόν. Ναι, έχω περάσει δύσκολα. Επιλέγω όμως συνειδητά από εδώ και πέρα να ζήσω μια καλύτερη ζωή. Βήμα-βήμα. Μισό βήμα κάθε φορά. Λίγο-λίγο. Επιμένοντας προς την εξέλιξη, προς την πρόοδο, προς την πνευματική ελευθερία, μπορώ να βελτιώσω τον εαυτό μου και τη ζωή μου και να αναλάβω την ευθύνη για την αλλαγή μου. Και ξαναλέω, και το έχω λέω πολύ συχνά, εάν δυσκολεύομαι να το κάνω μόνος μου, ζητάω βοήθεια από ειδικό. Συμμετέχω σε μια ομάδα ψυχοθεραπείας. Ξεκινώ προσωπική ψυχοθεραπεία. Στην αρχική σελίδα, στην ιστοσελίδα μου, theklapetridou.com, είναι αναρτημένο πάντοτε το άρθρο που περιέχει μέσα όλες τις πληροφορίες που μαζέψαμε εδώ στο κανάλι για τις δομές δωρεάν παροχής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Αφήνω πίσω τις δικαιολογίες, αφήνω πίσω τις φοβίες, αφήνω πίσω τις όποιες αναστολές και αποφασίζω συνειδητά να αλλάξω τη ζωή μου και να τη βελτιώσω. Το εύχομαι σε όλους μας. Την αγάπη μου.